Η τουριστική σεζόν δεν είναι στο ζενίθ της αυτή τη στιγμή στην Ιταλική Απουλία. Οι πρωτηρήτες είναι ήδη εδώ για να βοηθήσουν στον καθαρισμό του βυθού από τα σκουπίδια που έχουν μαζευτεί. Το Torre Guaseto είναι κοντά στην πόλη Καροβίνιο. Είναι μια προστατευόμενη ακτογραμμία 8 χιλιόμετρων όπου υπάρχουν αυστηροί κανόνες όσον αφορά στον τουρισμό. Πριν επιβληθεί το καθεστώς προστασίας, εδώ γινόταν ψάρεμα με δυναμίτη, λαθρεμπόριο τσιγάρων και παράνομη διακίνηση μεταναστών. Επειδή έγινε προστατευμένη περιοχή, η θάλασσα είναι πλέον σε άριστη κατάσταση. Το 2001 το ψάρεμα απαγορεύτηκε στη συγκεκριμένη περιοχή για 5 χρόνια, έτσι ώστε να πολλαπλασιαστούν όλα τα είδη που βρίσκονταν στα όρια του εμφανισμού. Σήμερα το ψάρεμα επιτρέπεται σε λίγους ντόπιους μια φορά την εβδομάδα. Αυτοί όμως πρέπει να χρησιμοποιούν δίχτυα που δεν μπορούν να πιάσουν μικρά ψάρια. Όταν πιάνουμε ένα μεγάλο ψάρι και το φέρνουμε στη στεριά, μπορούμε να το πουλήσουμε όχι για 5 αλλά για 25 ευρώ. Η προστατευόμενη περιοχή ελέγχεται από μια κοινοπραξία όπου αντιπροσωπεύονται η τοπική κοινότητα και το WWF. Αυτή εφαρμόζει τους κανόνες που έχουν συμφωνηθεί με τους ψαράδες. Κάθε ψαριά ελέγχεται ώστε να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα προστασίας της περιοχής είναι αποτελεσματικά. Έξω από την προστατευόμενη περιοχή, ο αριθμός των ψαριών παραμένει ο ίδιος με το παρελθόν. Ενώ εντός της προστατευόμενης περιοχής, τα ψάρια έχουν διπλασιαστεί. Και δεν προστατεύεται μόνο η θάλασσα. Οι αμόλοφοι και οι υγρότοποι που υπάρχουν κατά μήκος της ακτογραμμής αποτελούν σταθμούς στην πορεία των αποδημητικών πουλιών, αλλά και σπίτι των τοπικών ειδών. Η περιοχή πήρε το όνομά της από τον αιώνιο πύργο που δεσπόζει εκεί. Η ακτοφυλακή και η αστυνομία περιπολούν όλη τη μέρα και τη νύχτα. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται από απρόσκεπτους επισκέπτες που μπορεί να κόψουν κάποια φυτά ή να καταστρέψουν κάποια από τα κοράλια κοντά στην ακτή. Στο παρελθόν, αυτές οι αμμώδεις παραλίες ήταν μέσα στα σκουπίδια και γεμάτος κόσμο. Ο καθαρισμός της περιοχής, οι οργανωμένες ξενακίσεις και η περιορισμένη πρόσβαση στα αυτοκίνητα άλλαξαν δραστικά την εικόνα. Σήμερα, στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, το Torre Guaseto δέχεται περίπου 5.000 ως 6.000 τουρίστες που σέβονται το περιβάλλον. Εδώ επικρατούσε χάος. Τα αυτοκίνητα πάρκαραν παντού. Τώρα όλα τα αυτοκίνητα πρέπει να σταθμεύουν στο πάρκινγκ στην αρχή του δρόμου. Το μέρος είναι πλέον πολύ όμορφο και πιο καθαρό. Οι επιχειρήσεις που ακολουθούν την τάση της βιωσιμότητας και είναι φιλικές προς το περιβάλλον επωφελούνται από την τουριστική κίνηση. Όπως αυτό το οικογενειακό εστιατόριο στο Καροβίνιο, που ειδικεύεται στην τοπική κουζίνα με βιολογικά προϊόντα. Έχουμε πάντα φρέσκα, ωραία ψάρια από τη θάλασσα. Ο τόπος μας βγάζει ντομάτες και άλλα προϊόντα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό για μένα αλλά και τους άλλους εστιατόρες να έχουμε αυτό το φυσικό καταφύγιο. Είναι χαρά μας. Με την υποστήριξη ευρωπαϊκών πόρων, το 1 τρίτο των τοπικών ακροκτημάτων παράγει πλέον βιολογικά προϊόντα, αυξάνοντας τις πωλήσεις τους και συνδέοντας τις ετικέτες τους με τη διάσημη πλέον περιοχή του Torre Guaseto. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να μετατρέψει το 10% των υδάτων της σε θαλάσσιες προστατευμένες περιοχές μέχρι το 2020. Ο στόχος επετεύχθη 2 χρόνια πριν τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Σήμερα, 625.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα θαλάσσιων και παράκτιων υδάτων προστατεύονται. Αυτό αναμένεται να φέρει πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ ετήσια έσοδα. Από τη στιγμή που αυτή η περιοχή προστατεύεται, έγινε ένας δημοφιλής προορισμός για οικοτουρισμό, δημιουργώντας μια βιώσιμη οικονομία σε τοπικό επίπεδο. Μια επιτυχία που αναμένεται να αντιγράψουν και άλλες περιοχές. Θα έλεγα πως η προστασία του 10% των ευρωπαϊκών υδάτων δεν αρκεί. Πρέπει να προχωρήσουμε έχοντας στο μυαλό μας την κυκλική οικονομία, το μοντέλο που έχουμε εφαρμόσει εδώ. Αυτό λειτουργεί και κάτι ανάλογο πρέπει να γίνει και στις άλλες θαλάσσιες περιοχές, οι οποίες προστατεύονται.